Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Keep running και αυτή την Παρασκευή εδώ στη Web TV του Star, στο starx.gr, η διαδικτυακή τηλεόραση του Star Channel. Μαρία Πολύζου, Νίκος Αρμένης. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Βέβαια, ο καιρός μας κάνει παιχνιδάκια. Το μεσημέρι μας δείχνει βροχές. Ναι, αλλά εμείς τρέχουμε. Παρότι πολλές φορές έχει τις περισσότερες μέρες έχει υγρασία, αλλά εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε. Και μην ξεχνάτε λοιπόν να παίρνετε και πάρα πολλούς ηλεκτρολίτες στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα. Έχουμε καλοκαίρι, το θερμόμετρο ανεβαίνει, η θερμοκρασία. Τι κάνουμε, εναλλακτικοί τρόποι για να προχωρήσουμε. Θα πάμε διακοπές και δεν ξέρουμε πώς θα συνδυάσουμε λοιπόν το τρέξιμό μας με τις διακοπές, με τις οικογενειακές διακοπές λοιπόν σας λέμε. Με τις διακοπές οι οποίες θέλεις να μην χάσεις και τη χαρά του, το να κολυμπήσεις, το να είσαι στον ήλιο, το να φας, τέλος πάντων όλα αυτά. Μπορείς όμως να συνδυάσεις πραγματικά πολύ ωραία και τις διακοπές σου και το τρέξιμο κάνοντας το εξής. Όπως είπε και ο Νίκος, είτε πολύ πρωί είτε πολύ απόγευμα. Να κάνετε την προπόνησή σας και να διανύσετε τα χιλιόμετρα. Μία άλλη μέθοδος, κατά τη διάρκεια εκεί που είστε στην παραλία, μπορείτε να σηκωθείτε, να πάτε λοιπόν να κάνετε λίγα χιλιόμετρα κατά μήκος στην παραλία. Εκεί όμως θα πρέπει να προσέξετε σε ποιο έδαφος τρέχετε, έτσι ώστε να μην είναι επικλινές, να μην είναι κοντά στη θάλασσα, να είναι επίπεδο η παραλία. Με τα αθλητικά παπούτσια. Με τα αθλητικά παπούτσια όμως, ναι. Δεν θα βάλουμε όμως, δεν θα βγάλουμε τα παπούτσια. Εκτός αν είναι για λίγα μέτρα, μπορείς να πεις ότι θα βγάλουμε τα παπούτσια και να τρέξουμε λίγο μέσα στη θάλασσα. Καλό θα είναι να είμαστε με τα παπούτσια έτσι ώστε να έχουμε σταθερότητα, να μην πατήσουμε κάτι γιατί είναι επικίνδυνο και να μπορούμε να διανύσουμε τα χιλιόμετρά μας, γιατί δεν μιλάω τώρα για 500 μέτρα. Μπορείς να κάνεις, αν η παραλία επιτρέπει, μπορεί να κάνεις και 10 χιλιόμετρα στην παραλία. Πάνω κάτω. Ναι, ή πάνω κάτω. Υπάρχουν μεγάλες παραλίες, ας πούμε, που γνωρίζω. Οι οποίες να διανύσεις χιλιόμετρα, αργά χιλιόμετρα. Δεν θα κοιτάμε τώρα το χρονόμετρο εκεί. Εκεί απλώς θα διατηρήσουμε τη φυσική μας κατάσταση, θα βγουν τα χιλιόμετρα. Επίσης, μπορεί να βρείτε ένα μέρος το οποίο να έχει μια περιοχή που να έχει δέντρα, έτσι ώστε να καλύπτεστε από τις υψηλές θερμοκρασίες και από τον ήλιο. Έτσι. Και αυτό μπορούν να το βρουν οι άνθρωποι. Μπορείτε επίσης και να κολυμπήσετε. Είναι το κολύμπι ένα μέρος το να διατηρούμε τη φυσική μας κατάσταση, διότι το κολύμπι μαζί με το τρέξιμο ουσιαστικά τι θέλουμε να κρατήσουμε το καρδιαναβευτικό σύστημα σε καλή κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι εναλλακτική τρόπη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι δεν είναι εύκολο. Και επίσης το καλοκαίρι έχουμε τη μεγάλη χαρά μετά από μια μεγάλη χιλιομετρική προπόνηση. Να κάνουμε την καλύτερη αποκατάσταση. Πώς? Με μια βουτιά στη θάλασσα. Αυτό είναι επιβάλλεται. Είναι πραγματικά πολύ καλό διότι βοηθάει στο να φεύγουν οι φλεγμονές, να ξεκουράζεται όλο το σώμα. Απλώς το μόνο μας θέμα είναι για εκεί που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι δεν πρέπει να μείνετε πολλή ώρα στον ήλιο διότι ο ήλιος. Και όταν έχετε κάνει, για παράδειγμα, ένα long run 30 χιλιόμετρων, δεν μπορείτε να μείνετε πολλές ώρες στον ήλιο μετά. Καλό θα είναι να μείνετε σε ένα σκυρό μέρος και να είσαι στη θάλασσα ή οπωσδήποτε να έχουν πάρει αποκατάσταση, να έχουν πάρει ηλεκτρολίτες, να έχουμε φάει καλά, να έχουμε πάρα πολλά νερά, έτσι ώστε να πραγματικά να απολαύσουμε και τις διακοπές και το τρέξιμό μας. Λοιπόν, προπονητικές συμβουλές της Μαρίας. MariaPolizou.com είναι η σελίδα της στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μπείτε και να βρείτε συμβουλές για δρομής κάθε επίπεδου. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Το runningnews.gr, το καλύτερο δρομικό site, με ένα κλικ στο runningnews.gr βρίσκεται όλα τα δρομικά νέα της εβδομάδας. Το fosonline.gr είναι η ηλεκτρονική έκδοση της αθλητικής εφημερίδας Foston Sport με ενότητα running. Βρίσκεται εκεί όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Και το καλύτερο δρομικό κατάστημα στην Αθήνα, το Outrun, το βρίσκουμε στο Φλίσβο. Ηλεκτρονικά κάνετε τις παραγγελίες σας στο outrun.gr. Λοιπόν, αρχίζουν και μειώνονται οι μαραθώνοι. Αλλά εγώ είπα σήμερα να δούμε μερικούς συναρπαστικούς τερματισμούς σε μαραθωνίους ή ημιμαραθωνίους. Να δούμε το βίντεο. Πάμε. Thank you.
Ειδικά το τελευταίο, έτσι, ο Μπεκέλε με το Μο Φάρα, τελική ευθεία, στο νήμα, στο δευτερόλεπτο. Είδαμε αντίστοιχο τερματισμό φέτος στην Βοστόνη. Ναι, ναι. Γιατί αυτά είναι λίγο πιο παλιά αυτά τα στιγνότυπα, αλλά ξέχαστα. Όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το Keep Running τρέχει σε όλους τους πολύ δυνατούς και πολύ καλούς αγώνες της χώρας μας. Και πολύ όμορφους. Είναι χορηγός επικοινωνίας στους καλύτερους αγώνες. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο πραγματικά ξεχωριστούς αγώνες που έρχονται το φθινόπωρο. Μιλάμε για το Ναβαρίνο Challenge και το Σαντορίνη Experience. Και έχουμε μαζί μας τον χορηγό επικοινωνίας και των δύο αγώνων, τον Χάρη Λινάρδο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Έχετε τα πιο ωραία. Να διορθώσω χορηγός επικοινωνίας στο Keep Running για πρώτη χρονιά και στα δύο δρομικά event. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και πολύ χαιρόμαστε που θα πάμε μαζί δυνατά για τους αγώνες αυτούς. Θα πάμε και θα τρέξουμε και δυνατά. Είναι δύο δρομικά events που ήδη έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον, είναι πετυχημένα και τα δύο. Πάμε τώρα να κάνουμε το παραπάνω βήμα, να κάνουμε ακριβώς, το μεγάλο βήμα, έτσι. Ακριβώς. Σαντορίνη να τρέχεις, ε. Σαντορίνη Experience καταρχάς, όπως ονομάζεται η διοργάνωση, γίνεται για πέμπτη χρονιά, στις 4 με 6 Οκτωβρίου. Έφτασε 5 χρόνια, ε. Ακριβώς. Πρόκειται για μια διοργάνωση μοναδική και μόνο. Η Σαντορίνη σαν προορισμός είναι ένα brand τεράστιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με την διοργάνωση Σαντορίνη Experience προσπαθούμε να βγάλουμε μια αθλητική πλευρά, αυτή του αθλητικού τουρισμού τον Οκτώβρη. Έχουμε κάποιες μοναδικές διαδρομές τρεξίματος που έχουμε χαράξει τα τελευταία 7 χρόνια με τεχνικό διευθυντή τον Νίκο Τομπολιά. Καταπληκτικός. Εγγύης, μπράβο, αυτό πραγματικά το ίδιο. Εγγύης, και όσο από ό,τι βλέπω, βλέπουμε και τα πλάνα από τον αγώνα. Μπορείτε να διαπιστώσετε έχουμε και μόνοι τρέξιμο, σας. Έχουμε τρέξιμο, έχουμε κολύμπι. Έχουμε τρέξιμο και κολύμπι. Είναι ένα event το οποίο στο τρέξιμο περιλαμβάνει διαδρομές 5, 10 και 15 χιλιόμετρων. Ξεκινούν από την Ία. Με κατεύθυνση προς τα Φυρά, πανέμορφες εικόνες γιατί ο κόσμος περνάει μέσα από μονοπάτια, στενά, υπάρχει τεράστια ασφάλεια από πλευράς μας για να διασφαλίσουμε την όλη εξέλιξη του αγώνα. Οι δρομείς κυρίως κινούνται σε ένα χωμάτινο μονοπάτι. Είναι ανώμαλος δρόμος, έχει αρκετή ψωμετρική. Είναι αρκετά δύσκολη για αυτούς που θέλουν να κάνουν τα 10 και 15 χιλιόμετρα. Τα 5 χιλιόμετρα είναι μια πιο fun, θα λέγαμε, έτσι, διαδρομή για τον κόσμο που θέλει απλά να δοκιμάσει τις αντοχές του. Αλλά όσο ανεβαίνουμε τα χιλιόμετρα, ανεβαίνει και η δυναμική του κάθε αθλητή που μπορεί να προσπαθήσει τη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά, εκεί όταν τρέχουμε δηλαδή στα 15 χιλιόμετρα, να δούμε και λίγο ακριβώς, τα πλάνα αυτά. Έχω να πω χαρακτηριστικά. Θέλω να πω, τρέχετε όμως, δεν είναι έτσι πολύ βουνό. Τρέχεται, έχει και ανεβάσματα και κατεβάσματα. Αν δείτε, είναι αρκετά ζώρικο για αυτούς που θα κάνουν το 15, γιατί από πόσους μας έχουν τρέξει, ναι, έχει αρκετή υψομετρική θετική διαφορά. Αυτό δεν είναι. Και κυρίως από πλευράς απόστασης, επειδή έχει αυτό το ανώμαλο του δρόμου, είναι σαν να τρέχεις σε ημιμαραθώνιο. Άρα δηλαδή η απόσταση στην ουσία δεν είναι ένας street αγώνας που απλά πας και έρχεσαι. Η επιστροφή πάλι είναι στο εργοστάσιο αφαλάντωσης της Σίας, όπου εκεί γίνεται και η εκκίνηση. Έχουμε ένα ωραίο, πολύ όμορφο χώρο που κάθε χρόνο μαζευόμαστε εκεί, χορηγοί επικοινωνίας, δρομείς. Πόσοι περίπου αναμένετε να τρέξουν φέτος? Όσους δρομείς. Με βάση και τα περσινά στοιχεία, αναμένουμε να έχουμε περισσότερους από 6.000 σε συμμετοχές, σε επισκέπτες και σε συνοδούς που έρχονται το διάστημα αυτό. Εντυπωσιακό το όνομα. Να τρέξουν, να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι. Να πω χαρακτηριστικά ότι είχαμε πάνω από 45 κράτη διαφορετικά που συμμετείχαν πέρσι. Οπότε θέλουμε να σπάσουμε κάθε ρεκόρ και φέτος. Σε όλο αυτό το μοναδικό και μαγικό τοπίο της Σαντορίνης που το βλέπετε και μόνοι σας στο πλάνα. Το βλέπουμε, αλλά τρέχετε όμως, έτσι, γιατί τώρα έχω κάνω πλάνα, έτσι, τώρα με τη δική σας εμπειρία, ναι, εντάξει, τρέχετε, θέλω να πω, δεν είναι, αν εξαιρέσουμε ότι έχει ανηφόρα, οπότε θα πρέπει να έχει προπονηθεί κάποιος σε μια ανηφόρα, εντούτοις σαν δρόμος κάτω δεν είναι δύσκολο στο να τρέξουμε. Όχι, κάποιος που όμως τρέχει για πρώτη φορά θα του προτείνουμε τα 5 χιλιόμετρα. Σωστά, ναι. Και από εκεί και έπειτα, αν έχει αυξήσει τις δυναμικές του και έχει κάνει τις προπονήσεις του, μπορεί να πάει και στα 10 και πολύ στα 15 χιλιόμετρα. Ενώ στο Ναβαρίνο τι έχουμε? Να κλείσω απλά την ενότητα Σαντορίνη Experience λέγοντας ότι
Ένα ακόμα μοναδικό κομμάτι που έχουμε είναι αυτό της κολύμβησης, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, γιατί κολυμπάει ο κόσμος από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φυρών. Είναι 1,5 μίλη. 1,5 μίλη, είναι πολύ. Με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Κολυμπάνε πάρα πολλοί κολυμβητές και διεθνείς κλάσεις και παγκόσμιοι προαθλητές. Και Ολυμπιονίκες, θα είναι και ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, και Λία Ραούσου. Α, ωραία ονόματα, μπράβο. Εντάξει. Οπότε εμείς θα παράγουμε, θα τρέξουμε έτσι. Όχι, είναι κάτι, θα τρέξω, είναι κάτι το μοναδικό όχι. Και το προτείνουμε σε όποιον κάνει και κολύμπη. Η Αφροδίτη, η Αρένη να το δει που είναι καλή στο κολύμπη. Πολύ ωραία. Γιατί έλεγα να βάλω ένα στη θάλασσα. Η Αφροδίτη, θα της το πω. Θα της το πω. Ή η Ντενίζη, η Δημάκη επίσης. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Και πάμε όμως και στο Ναυαρίνο. Έχουμε αρκετές συμμετοχές. Εμείς είχαμε γνωριστεί να πούμε με τη Μαρία και πιο παλιά, γιατί το Ναυαρίνο Challenge μας έχει έρθει πιο παλιά. Ξέρεις τι είναι. Άρα ξέρει, έχει μια εμπειρία. Αν και την πρώτη χρονιά ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί το event πλέον. Ναι, γιατί. Τώρα πια πού είμαστε, σε ποια διοργάνωση. Είμαστε στην 7η χρονιά πλέον. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Το event έχει εξελιχθεί, έχει ανοίξει τους ορίζοντές του και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Βασικό παραμένει το αγώνισμα του τρεξίματος, με μοναδικές διαδρομές 5, 10 και 21,1 χιλιόμετρων. Ίσως ο κορυφαίος ημιμαραθώνιος της Ελλάδας. Για όποιον τον έχει τρέξει και μας έχει μεταφέρει τις εμπειρίες του από εκεί. Γιατί ο κόσμος, η διαδρομή είναι τόσο μοναδική, και εδώ έχουμε τον Νίκο Τομπολιά που έχει αναλάβει την τεχνική διεύθυνση, περνάει από, συνδυάζει η διαδρομή του άσφαλτο, άμμο και χώμα. Περνάει πάνω από τη Βοηδοκοιλιά, είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό των μέτρων που θα τρέξει κάποιος, με κατεύθυνση, με κίνηση μάλλον το Ναυαρίνο Dunes της Κώστα Ναυαρίνο, κατεύθυνση προς την Πύλο και επιστροφή πάλι πίσω. Πότε γίνεται? Το event αυτό είναι 11 με 13 Οκτωβρίου. Το δρομικό γίνεται στις 13 την Κυριακή. Κλείνει στην ουσία με τις δραστηριότητες του τρεξίματος. Και είναι ξεχωριστοί αγώνες, έτσι, 21, 10 και 5. Ναι, κάποιος που θέλει να. Γιατί θα πρέπει παλιότερα να επιλέξει. Ήταν αλλιώς, έτσι. Θα είχε άλλες μέρες που τρέχαμε. Η πρώτη χρονιά που, αν θυμάσαι, είχε γίνει και σε διαφορετικές περιοχές. Είχαμε ξεκινήσει από την Αρκαδία, που είναι ο τόπος καταγωγής του Κωνσταντίνου Καρνάζη. Θα είναι και φέτος για 7η χρονιά. Κάθε χρόνο έρχεται. Κάθε χρόνο τρέχει μαζί μας. Θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν κάτι. Υπάρχει στο πλαίσιο διάφορες παράλληλες δράσεις που γίνονται. Ούτως ή άλλως το Ναυαρίνο Challenge δεν είναι μόνο τρέξιμο, έχει πάνω από 28 δραστηριότητες. Είναι ένα event το οποίο πέραν του τρεξίματος και της κολύμβησης που γίνεται στην Πύλο, που είναι για όλο τον κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σε ένα πακέτο για κάποιον θέλει να μείνει το τρίμηνο αυτό στην Κώστα Ναυαρίνο, στο The Western Resort. Θυμάμαι σε μία από τις παρουσιάσεις των τελευταίων ετών που είχε πει ο Καρνάζης ότι ήρθε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, και του είχε πει ότι έχω μια ιδέα να φτιάξουμε ένα τριήμερο με αθλητικές διοργανώσεις. Που θα πηγαίνει ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του και θα συνδυάζει διακοπές και άθληση. Του λέει, άργησες 5 χρόνια, διότι γίνεται ήδη στο Ναυαρίνο Challenge. Καλά ενημερωμένο. Και θυμάμαι ότι μετά από μία χρονιά το Ναυαρίνο είχε κάνει το Σπάρταθλ ο άνθρωπος. Ναι, και από ό,τι φαίνεται θα το κάνει και φέτος. Αλήθεια, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Θα είναι και φέτος πάρα μαζί μας, οργανώνουμε την ομάδα του, οπότε είναι. Και δεν είναι μόνο αθλητής σπουδαίος και μεγάλος, είναι ένα παράδειγμα για όλους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει. Απλός άνθρωπος, ωραίος. Ακριβώς, για τον χαρακτήρα του πρώτα απ' όλα. Ναι. Είναι κοντά στους νέους, είναι και μία από τις βασικές αρχές του Ναυαρίνο Challenge. Ακολουθούμε το Ολυμπιακό κίνημα, το σκοπό του Ολυμπιακού κίνηματος και του Ολυμπιακού πνεύματος, που θέλει να εκπαιδεύουμε τους νέους μέσα από τον αθλητισμό, χωρίς διακρίσεις. Έτσι είναι και το Ναυαρίνο Challenge, με δραστηριότητες και με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εγώ θα αναφέρω χαρακτηριστικά εκτός από τον Κωνσταντίνο Καρνάζη. Για πρώτη φορά έρχεται ο Νίκος Ογκάλης, ο οποίος θα έρθει, θα συμμετέχει στο. Αυτό είναι μεγάλο. Το τζάμπολ στο μπάσκετ. Θα έχουμε και τουρνό με τον Τζο Αρλάουκα, στο μεγάλο θρύλο του μπάσκετ και της Ευρωλίγκα. Ο Σπύρος ο Γιαννιώτης θα είναι στην κολύμβηση. Ο Περικλής ο Ιακωβάκης, τον γνωρίζετε, θα είναι στο κομμάτι του beach athlon, μια πραγματικά μοναδική δραστηριότητα αθλημάτων στίβου και εκμάθησης πάνω στην παραλία του The Dunes, των βασικών αθλημάτων στίβου σε παιδιά και γονείς. Θα έχουμε ακόμα το Μιχάλη τον Τριανταφυλλίδη με beach volley. Και πάρα πολλούς ακόμα περισσοφτές που συγχωρέστε με αν δεν τους προλάβουμε να τους αναφέρουμε όλους. Πες μας τώρα πώς δηλώνει κάποιος συμμετοχή και στο ένα event και στο άλλο. Ωραία, για το Santorini Experience καταρχάς είναι πολύ απλό. Μπαίνει στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.santorinipavlaexperience.com και μπαίνει, βλέπει όλες τις πληροφορίες, τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα.
το κομμάτι των εγγραφών, επιλέγει τι θέλει να κάνει, να τρέξει ή να κολυμπήσει. Έχετε φροντίσει κάποια έκπτωση για αυτούς οι οποίοι θα μετακινηθούν από τον Πειραιά? Επειδή γενικά είμαστε proactive σε πάρα πολλές ενέργειες, εμείς τις εγγραφές μας έχουμε ανοίξει από πάρα πολύ καιρό εδώ τώρα. Είμαστε δηλαδή στο τελευταίο κύμα. Είχαμε ξεκινήσει με ένα κομμάτι έκπτωσης και στα δύο event. Πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο, οπότε ο κόσμος μπαίνει και εξυπηρετείται απευθείας μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης του. Τα ξενοδοχεία είναι ακριβά, έχουμε βρει εκτός εκεί. Γιατί είναι γενικά ένα πολλά εγώ μιλάω τώρα για τον απλό κόσμο. Και στο κομμάτι, δηλαδή τη Σαντορίνη, αν κάποιο θέλει να ψάξει να βρει ένα κατάλημα πιο οικονομικό, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί φιλοξενίας που προσφέρουν εκπτώσεις και ειδικές προσφορές. Και υπάρχει φυσικά η σελίδα μας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει για οτιδήποτε. Φυσικά, φυσικά και ντόπιοι. Ναι. Πάμε όμως στο Ναβαρίνο. Στο Ναβαρίνο μπαίνουμε στο www.navarinochallenge.com. Εκεί θα βρουν το πακέτο για όποιον θέλει να μείνει μέσα στο The Western Resort της Κώστα Ναβαρίνο και να πάρει όλο το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, που μεταξύ άλλων μπορεί να βρει και γκολφ και μπάσκετ και πιλάτες, kickboxing, taekwondo. Έχουμε πάνω από 10 Ολυμπιακά αθλήματα και 28 αθλητικές δραστηριότητες. Και, και εκπληκτικό περιβάλλον. Και ένα φοβερό περιβάλλον. Προσπαθούμε πάντα και κάθε χρόνο για το καλύτερο. Με ενέργειες φιλικές πάντα προς το περιβάλλον. Και παιδικοί αγώνες. Και παιδικοί αγώνες. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, πάνω από 1.500 παιδιά που συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Ναβάρινο Challenge. Υπάρχει η παιδική δραστηριότητα του running του 1 χιλιόμετρου και από εκεί και έπειτα πάρα πολλές δραστηριότητες, baby swimming, aqua aerobic. Baby swimming. Baby swimming. Εκεί θα σε ρίξω. Από μηνών μέχρι 3 ετών που είναι για τα παιδιά να μάθουν. Είναι λοιπόν το απόλυτο αθλητικό event για όλες τις ηλικίες, για όλη την οικογένεια. Και οικογενειακό πακέτο δηλαδή. Μπράβο. Ακριβώς. Εξαιρετικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε ζεστά. Οργανωθείτε για οργανωθείτε, να σας έρθουμε. Ναι. Και να δούμε και θέσεις πια. Και έτσι. Να δούμε και θέσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στους αγώνες εκτός συνόρων. Δεν είναι και πάρα πολύ. Ξεκινάμε από τη Ρουάντα στο Κίγκαλι. Κέρδισε από την Ουγκάντα ο Φίλιπ Κιπλίμου. Έκανε 2:20:21 τώρα μαραθώνιο στη Ρουάντα. Κέρδισε από την Κένια η Τσεπτσιρτσίρ Κορίρ, έκανε 2:41:28. Τώρα στον άλλο αγώνα που θα μας πεις, πρέπει να μας πας κιόλας. Ναι, λοιπόν, είναι στο Ροντνεστ, νησί απέναντι από το Πέρθ της Αυστραλίας. Έτσι. Ωραίο αγώνα. Ακούγεται. Να, για να δούμε λοιπόν και πλάνα. Λοιπόν, νικητής είναι ο Τζέραλ Χίλ από την Αυστραλία με 2:28:56 και νικήτρια η Τίνα Ίνγκραχαμ με 3:09:21. Εντάξει, δύσκολο να πάει κάποιος μακριά από την Αυστραλία να τρέξει εκεί. Είναι πολύ μακριά. Και στην Αυστραλία και απέναντι από την Αυστραλία. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν στο Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, σε κάποια μεγάλη πόλη τέλος πάντων. Απέναντι από το Πέρθ, στο νησάκι αυτό το Ρότμπι. Κοίτα τι κάνανε. Πόπο θα είναι καλά. Φανταστικό. Αυτό δείχνει πόσο μακριά ταξιδεύει ο μαραθώνιος. Έτσι. Και να πούμε ότι σήμερα φεύγει και η φλόγα του μαραθωνίου δρόμου, έτσι, σωστά, μην το ξεχάσουμε. Σωστά. Για πάνω για την, Νορβηγία. Για την Νορβηγία. Καλή συγχαρητήρια. Το μήνυμα θα πάει παντού και με τη φλόγα του μαραθωνίου δρόμου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό για τη χώρα μας. Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες έλαβα ένα μήνυμα στο Messenger από έναν φίλο μου που λέγεται Μάριος Μαρκόπουλος. Φίλο μου διαδικτυακό, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Όπου μου έλεγε ότι νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να μιλήσετε για τη δραστηριότητά μου στον αθλητισμό. Είμαι αιμοκαθαρόμενος νεφροπαθής αθλητής επιτραπέζιας αντισυφαίρησης και στίβου. Έψαξα λίγο λοιπόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος στις 8 Ιουνίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων και Βετεράνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Θέλει να ευαισθητοποιήσει όλους τους ανθρώπους την ιδέα της δωρεάς οργανών, να τους καλέσει να χαρίσουν ζωή. Είναι πρωταθλητής από το 2006 έως σήμερα. Προσπαθεί μέσω του αθλητισμού να διατηρεί μια καλή φυσική κατάσταση που βοηθά στην ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το ανέφερα λοιπόν, αποφάσισα να αναφερθώ σε αυτό, παρότι ο άνθρωπος δεν είναι δρομέας, διότι δίνει το παράδειγμα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έτσι. Για κανέναν. Μπράβο. Όλοι μπορούμε, μπράβο, να πάρουμε, μπράβο, την απόφαση, σημαντικό, και να πάμε παραπέρα, όλα είναι δυνατά. Μπράβο, είναι nothing is possible που λέμε στην ομάδα μας. Ακριβώς, είναι εδώ. Και το μόντο και του Καρνάζη αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, πάρε και εσύ λοιπόν ένα αυτό από εδώ πέρα, που είναι το γράφει λοιπόν nothing is possible. Εμείς θα σας δώσουμε τα δικά μας όταν θα έρθει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δούμε και το μήνυμα, τη φωτογραφία μήνυμα της εβδομάδας. Like the marathon, life can sometimes be difficult, challenging and present obstacles. However, if you believe in your dreams and never ever give up, things will turn out for the best. Όπως ο μαραθώνιος λοιπόν η ζωή, μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη.
προκλητική και να παρουσιάζει εμπόδια. Ωστόσο, αν πιστεύεις στα όνειρά σου και ποτέ με ποτέ δεν τα παρατάς, τα πράγματα θα αποδειχτούν καλύτερα. Το λέει ο μεγάλος ΜΕΠ και μπλεζί και ο τεράστιος αυτός Αμερικανός μαραθωνοδρόμος. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Αυτό είναι η λύση για όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο στο τρέξιμο. Αυτό είναι ότι σου λέει, όπως είναι ο μαραθώνος, έτσι είναι και η ζωή. Θα πιστεύεις στα όνειρά σου και θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν πραγματικότητα. Ποιο είναι το όνειρό σας για το Ναβαρίνο Challenge και για το Σαντορίνο Experience? Εμείς θέλουμε κάθε χρόνο να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Θέλουμε, ειδικά στο Σαντορίνο Experience, να δίνουμε κάθε χρόνο την ευκαιρία στον κόσμο να επισκέφτεται το μοναδικό προορισμό και να ζει μοναδικές πραγματικά εμπειρίες τρεξίματος και κολύμβησης. Από την άλλη, στο Ναβαρίνο Challenge θέλουμε να περάσουμε στο δυνατό περισσότερο κόσμο τα μηνύματά μας. Να δώσουμε το πολύ θετικό παράδειγμα των Ολυμπιονικών και πρεσβευτών που έχουμε και να περάσουμε τις αξίες του αθλητισμού και της άσκησης μέσα από το Ναβαρίνο Challenge. Να μάθουν ακόμα και τα μικρά παιδιά τις βασικές αρχές του αθλητισμού και να είναι κοντά στον αθλητισμό, γιατί αυτό θα τους φέρει και σε ένα καλύτερο μέλλον και στο να κάνουν δραστηριότητες για τον εαυτό τους, να είναι πάντα πιο θετικοί και αισιόδοξοι για το μέλλον τους. Να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο? Φυσικά. Φανατικοί. Φυσικά και υπάρχουν και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για εμάς που τους βλέπουμε να επιστρέφουν. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο στοίχημα τέτοιων διοργανώσεων. Να βλέπεις κόσμος που έρχεται την πρώτη φορά διστακτικά για να μάθει ένα event, σταδιακά να του αρέσει, να ανταποκρίνεται και κάθε χρόνο να βρίσκεται εκεί και να γίνεται φίλος με τη διοργάνωση, να αποκτάει πλέον μια λυγιότητα όλη η επαφή και... Άλλωστε και οι δύο διοργανώσεις είναι και μια καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα εδώ της πόλης και να συνδυάσουμε διακοπές και άθληση. Ακριβώς. Αυτό είναι και ο αθλητικός τουρισμός. Και σε υπέροχα μέρη τώρα, στη Σαντορίνη. Εντάξει τώρα. Και στο Ναβαρίνο. Δεν είμαι έτοιμη τώρα εγώ να πάω στο 15 χιλιόμετρο σχεδόν. Γι' αυτό κοιτούσα τη διαδρομή της. Έκοβα πλάνο τώρα. Εγώ να δω λίγο. Είναι υπέροχα. Γιατί δεν τα πάω καλά με τον ανώμαλο, αλλά. Με τέτοιο περιβάλλον μάλλον τα κάνουμε. Θα βάλουμε τρέλ, παπούτσια τρέλ θέλουμε και. Τρέλ σίγουρα, ναι. Και στα δύο. Για τη Σαντορίνη και για τον Ναβαρίνο, εντάξει, επειδή έχει διαφορετικό. Ναι, αλλά με τέτοιο περιβάλλον τρέχεις, παιδί μου. Ναι, τρέχεις. Εντάξει, δεν τρέχεις. Θα πάμε για το παγκόσμιο ρεκόρ, το αφήσουμε άλλοι. Είναι πολύ ωραία. Στο κάνουν άλλοι. Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Να και ο Ντίν. Έτσι. Α, ναι, ναι, ναι. Είχαμε χορέψει και ένα ωραίο σιρτάκι τότε. Όλα τα θυμάται. Όλα καλά. Είχα σύρει το χορό και δεν ήξερε και έμαθε τότε. Αυτό έχω να πω, ότι γενικά όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν και μετάλλιο στο τέλος. Ασχέτως του τι θα τερματίσουν, αυτή είναι και μια από τις αξίες που περνάει και η διοργάνωση. Να έχουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο στο Ναβαρίνο Challenge. Σκοπός και στόχος είναι η συμμετοχή. Μπράβο. Πολύ μου αρέσει αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Πολύ ωραία μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία για την πρόσκληση. Περιμένουμε πώς και πώς τους αγώνες. Και εμείς με χαρά να σας υποδεχτούμε. Καλή επιτυχία. Εμείς θα τρέχουμε μαζί σας έτσι κι αλλιώς και εσείς θα τρέχετε μαζί μας. Δεν σταματάμε ποτέ να τρέχουμε. Γιατί όσο περισσότερο τρέχουμε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.